προσπαθήσαμε να οργανώσουμε ένα συνέδριο υψηλού επίπεδου με την επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας του ΤΕΙ Κρήτης που εδρεύει στην πόλη μας. Νομίζομαι ότι το έχουμε πετύχει. Έχουν έρθει καταξιωμένοι επιστήμονες, αρχαιολόγοι, λαογράφοι, επιστήμονες της διατροφής και έτσι καλύπτουμε και τα τρία αυτά κεφάλαια. Αυτό νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι μια μικρή πόλη μπορεί και οργανώνει συνέδρια διεθνή υψηλού επίπεδου, τα οποία συμβάλλουν με τον τρόπο τους, συμβάλλουν αποφασιστικά στο άνοιγμα των οριζόντων και την ευρύτερη κατάρτιση των σπουδαστών. Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι η κρητική διατροφή, όπως είναι γνωστό, είναι ο τρίτος μεγάλος πυλώνας της τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης. Οι γνώσεις που θα εμφανιστούν σήμερα και η εμπειρία που θα παρουσιαστεί, διότι έχουμε καλέσει και ανθρώπους της δράσης στο στρογγυλό τραπέζι. Έχουμε σεφ, έχουμε διευθυντές ξενοδοχείων, έχουμε κοινωνικούς επιστήμονες, έχουμε ανθρώπους του εμπορίου των τροφίμων και ποτών. Όλοι αυτοί θα μπορέσουν να μας πούν, να μας δώσουν την πείρα τους και τη γνώση τους πώς θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε την ιστορία και τον πολιτισμό της κρητικής διατροφής για την τουριστική ανάπτυξη και την τοπική οικονομία και βεβαίως για την υγεία όλων μας. Χαίρομαι διότι βρίσκομαι στα πατρό εδάφη σήμερα, οφείλω πολλά στο Αγίο Πετράκη, στην ευγενική πρόσκληση το οποίο οφείλω την παρουσία μου εδώ. Εγώ θα μιλήσω για τη λαογραφική πλευρά της κρητικής διατροφής. Ποια έθιμα συνδέονται με τη διατροφή, αυτή μια θεώρηση, δηλαδή θα λέγαμε μια προσέγγιση μάλλον της διατροφής από λαογραφικής πλευράς. Πιστεύω ότι είναι ένα συνέδριο μεγάλης έτσι σημασίας σε μια εποχή που ο κλονισμός στη διατροφή είναι δεδομένος, η εμπιστοσύνη του κοινού στα προσφορά προϊόντα είναι δεδομένη και πρέπει να αποτελέσει η κρητική διατροφή αυτό το πρότυπο της υγιεινής διατροφής, το οποίο πάντοτε ας πούμε επιδιώκομαι. Πιστεύω ότι σήμερα γράφεται μια σελίδα σημαντική στην πολιτιστική ιστορία του τόπου και πρέπει να συγχαρούμε όλους όσοι με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου και ευχής ερωθέταν κύριε Πετράκη να δούμε και τα πρακτικά του συνεδρίου ώστε στο Διεθνικές ας πούμε να υπάρχει και μια βιβλιογραφία. Προβλέπετε η έκδοσή τους μέχρι τέλος του. Μια βιβλιογραφία για τους σπουδαστάς. Βεβαίως. Αλλά και γενικότερα ας πούμε αυτός ο επιστημονικός μόχθος που ξοδεύεται, που αυτό να μην πάει χαμένος. Έτσι πολύ απλά το λέω. Μιλάω έτσι πολύ απλά διότι δεν μου αρέσει να πω μεγάλες κουβέντες και μεγάλες λόγια. Συγχαρητήρια και ευχαριστήρια πολλά. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι γίνεται ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα προς την κατεύθυνση της διατροφής, διότι καθότι ο πολιτισμός και η διατροφή εξελίσσεται, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες και να βγουν κάποια συμπεράσματα τα οποία θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μας και γενικά στους νέους ανθρώπους που πρέπει ουσιαστικά να προσαρμοστούν στον τρόπο διατροφής, υγιεινής διατροφής, διότι οι άνθρωποι από την παλιά εποχή μέχρι σήμερα ήξεραν πώς και με τι τρόπο να διατρέφονται και έτσι λοιπόν στην όλη διαδικασία του συνεδρίου πιστεύω ότι θα ακουστούν σημαντικά γεγονότα που αφορούν τη δραστηριότητα, τον τρόπο σύντησης αλλά και φυσικά την ποιότητα διατροφής. Με την ύπαρξη του συγκεκριμένου τμήματος στη Σιτία που πραγματικά κοσμεί τα ΤΕΙ της Ελλάδος σε εθνικό επίπεδο, είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα το τμήμα διατροφής και διαιτολογίας και τους ενασχολούμενους με το συνέδριο φαντάζομαι ότι θα βγουν σημαντικά συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν όλους τους νέους ανθρώπους και έτσι θα έχουμε ευεργετήματα προς την υγεία της κοινωνίας μας και όχι μόνο. Χαίρομαι
πάρα πολύ που έρχομαι στη Σιτία και νομίζω ότι είναι ένα συνέδριο που έπρεπε να έχει γίνει τώρα και πολύ καιρό, γιατί είναι γνωστή η σχέση της περιοχής με την παραγωγή εκλεκτών προϊόντων και με την ιστορία της διατροφής και της γαστρονομίας. Η δικιά μου εισήγηση έχει σαν θέμα το βλέμμα των άλλων. Την ετερότητα δηλαδή, πώς είδαν μάλλον οι άλλοι στο παρελθόν την κριτική γαστρονομία και τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτό για την εικόνα που δώσαμε σε αυτούς που θεωρούμε ξένους. Έχουμε πολύ αντιφατικά συμπεράσματα, άλλοτε θετικά, άλλοτε αρνητικά, γιατί ανάλογα με το κοινωνικό υπόβαθρο του καθενός, με την περίοδο από όπου προέρχεται, με το πόσο επηρεασμένος είναι από τις αρχαιότητες, από αν έχει κλασική παιδεία ή όχι, βγάζει και τα σχετικά συμπεράσματα. Η εποχή είναι αυτή που καθορίζει κάθε φορά το πώς έβλεπαν τους κριτικούς και τη γαστρονομία τους οι περιηγητές που έρχονταν από άλλες περιοχές του κόσμου. Ο 16ος αιώνας, ας πούμε, διαφέρει εντελώς από τον 18ο αιώνα, που είναι ο αιώνας των φώτων και του ορθολογισμού, οπότε οι περιηγητές έχουν πιο κριτικό βλέμμα και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια αυτό που βλέπουν. Τις συμπεριφορές στο τραπέζι, κατανοούν πρώτα απ' όλα αυτό που βλέπουν και δεν θεωρούν τους κριτικούς σαν ένα λαό ο οποίος υποφέρει πάρα πολλά, αλλά έχει χάσει εντελώς τη σχέση του με το αρχαίο παρελθόν, μια σχέση όμως που οφείλει να έχει. Είδα ένα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό εδώ και είδα πάρα πολύ κόσμο. Συνήθως γίνονται συνέδρια που τα παρακολουθούν μόνον οι σύνεδροι, άντε και κανένας παρατρεχάμενος. Εδώ μπήκα στην ουρά για να καταφέρω να περάσω μέσα στην αίθουσα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Βεβαίως δείχνει το ενδιαφέρον και της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης, του Τμήματος Διαιτολογίας. Πάντα θα περιμένουμε από τη Σιτία κάτι το διαφορετικό, άλλωστε το φως λέει από την Ανατολή έρχεται πάντα, και θεωρώ ότι όλα αυτά τα συνέδρια και όλες αυτές τις προσπάθειες αναβαθμίσουν και τον τόπο αλλά και το ίδιο το αντικείμενο που είναι βέβαια η κριτική διατροφή, ένας όρος μάλλον παρεξηγημένος σήμερα, καθότι όσο περισσότερα πράγματα ακούγονται, συνήθως οδηγούν σε μια, ας πούμε, διαστρέβλωσή της. Και θεωρώ σημαντικό ότι σιγά σιγά και με τις συζητήσεις των ειδικών θα αρχίσει το πράγμα να ξεκαθαρίζει. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Θέλω να συγχαρώ τον ΟΑΣ, το ΤΕΙ, το Δήμο, όλους που είχαν την πρωτοβουλία, όλους όσοι είχαν την πρωτοβουλία αυτή και συνέβαλαν στην άρτια οργάνωσή του.